Λοιπόν, εδώ είμαστε με Αλφα Ρεπορτάζ, με 100 ψυχές στιβαγμένες στην Ρόδο, στην αστυνομική διεύθυνση Ρόδου, δίπλα τα κρατητήρια. Λόρα Ιωάννου, καλημέρα, έλα κοντά μας. Και εμείς θα συνεχίσουμε, θα είμαστε στον κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη, να μας πει τελικά αυτοί οι άνθρωποι πόσο καιρό θα μείνουν εκεί, τι σας έχουν πει και αν τελικά κάποια στιγμή σας έχουν πει ότι θα τους απομακρύνουν. Μάλλον, πού θα έπρεπε να είναι κανονικά αυτή τη στιγμή? Κανονικά θα έπρεπε να είναι σε οργανωμένες δομές οι οποίες υπάρχουν, ή στα προαναχωρησιακό κέντρο της ΚΟ, ή στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της ΚΟ και της ΛΕΡΟΥ. Ναι. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε αιτήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές τις δομές τις διαχειρίζεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Γιατί δεν έχουν πάει στην ΚΟΗ, στη ΛΕΡΟ μέχρι αυτή γιατί τη στιγμή? Γιατί δεν έχουμε ακόμα την έγκριση να τους μεταφέρουμε στους συγκεκριμένους χώρους. Τι σημαίνει έγκριση? Από ποιον πρέπει να πάρετε έγκριση? Από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο μας δίνει έγκριση που να τους μεταφέρουμε. Ερώτηση. Περιμένουμε... Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει αίτημα ασύλου? Όχι, οι περισσότεροι όχι. Για να γνωρίζετε, οι περισσότεροι αποφεύγουν να κάνουν αίτημα ασύλου, γιατί ο στόχος τους είναι να μεταφερθούν σε άλλες, να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οπότε αν υποβάλλουν αίτημα ασύλου, εγκλωβίζονται αυτόματα στη χώρα μας. Επειδή έψαξα λίγο αυτό το θέμα, μαθαίνω ότι όσοι πρόσφυγες δεν έχουν κάνει αίτηση ασύλου, λογικά πρέπει να επαναπροωθηθούν, δηλαδή να επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν, το ξέρετε αυτό? Εφόσον είναι εφικτή η επαναπρόθεσή τους, γιατί δεν είναι πάντοτε εφικτή. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει με την Τουρκία, να ξαναδέχεται τους πρόσφυγες που δεν κάνουν αίτηση ασύλου. Ακριβώς, ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Σε όσους είναι εφικτοί, από ό,τι γνωρίζουμε, και στα κέντρα υποδοχής παραμένουν επί μακρόν, γιατί πολλές φορές δεν τους δέχεται ή δεν τηρεί ακριβώς την συμφωνία και η Τουρκία. Το πρόβλημα με την ΚΟ και τη ΛΕΡΟ είναι η πληρότητα σε εκείνες τις δομές αυτή τη στιγμή. Αυτό ισχυρίζονται, αλλά ακούστε να δείτε κάτι. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε ούτε προαναχωρησιακό, ούτε έχουμε τις υποδομές για να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Κάπου θα πρέπει να πάνε. Εδώ είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός η Ρόδος, στην οποία μεταφέρονται μετανάστες από το Καστελόριζο, από τη Σήμα, από την Τήλο και από τη Ρόδο που βγαίνουμε, που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αφήξεις και στη Ρόδο. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει κάπου να πάνε, να ταυτοποιηθούν και γιατί να αντιμετωπίζουν. Για ορολογιακή βόμβα, τι είναι αυτό που φοβάστε? Μα το είπατε και εσείς προηγουμένως. Εάν έχουμε το οτιδήποτε, το οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα εκεί πέρα, ή αν κάποιος, οποιοδήποτε ποινικός κρατούμενος, ο οποίος δεν έχει να χάσει και κάτι, γιατί έχουμε και ισοβίτες μέσα, δεν έχουν να χάσει. Φίξει κάποιος από τους πρόσφυγες και τα παιδάκια. Τι θα γίνει? Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάντως ενδέχεται, γι' αυτό και έκανα αυτές τις ερωτήσεις, αυτοί οι άνθρωποι τελικά να μείνουν εν κενό. Μα ξέρεις τι γίνεται. Ούτε τα hot spot να τους πάρουν, διότι δεν έχουν κάνει αίτηση ασύλου, θα τους πει αυτοί πρέπει να γυρίσουν πίσω. Ο αστυνομικός δεν θα ξέρει τι να κάνει. Ξέρεις κάτι? Και ενδέχεται να μείνουν εκεί. Ακριβώς είπες πριν ότι κανονικά, μάλλον είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχει κάνει αίτηση ασύλου κανένας από αυτούς, γιατί τους ανθρώπους, γιατί θέλουν να προωθηθούν σε άλλες χώρες. Λοιπόν, από τη μία αυτό. Από την άλλη μεριά λέει η Λόρα, μα εμείς έχουμε κάνει συμφωνία. Όποιος δεν κάνει αίτηση ασύλου να μείνει εδώ, να τον γυρνάμε πίσω. Οι πίσω δεν τον παίρνουν, οι Τούρκοι δεν τον παίρνουν από εκεί. Εμείς δεν θέλουμε να τους πάμε πιο μέσα και τους έχουμε αφήσει στο συγκεκριμένο σημείο δίπλα από ισοβίτες, λέει ο άνθρωπος. Συγγνώμη που θα το πω και δεν είναι black humor, είναι φυσικά. Μήπως φύγουμε τον νόμο Παρασκευόπουλου που γίνουν οι άνθρωποι? Δεν ξέρω. Κοίτα αν έχουμε αντιδράσεις από την πολιτική κονίστρα γενικότερα. Μα κοίταξε να δεις αυτό το θέαμα τώρα εδώ, το οποίο θα το δούμε και αλλού, έτσι, δείχνει το ότι δεν υπάρχει συντονισμός στο πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί χθες μίλησα και με περιφερειάρχες και με αυτούς που ασχολούνται. Υπάρχει και ένα άλλο μείζον ζήτημα με τους πρόσφυγες. Όσοι κάνουν αίτηση ασύλου και απορρίπτεται σε πρώτο βαθμό, μέχρι να τελεσυνδικήσει σε δεύτερο βαθμό, ακόμα και αν απορρίπτεται, τους ψάχνουν και δεν τους βρίσκουν. Έτσι, μωρέ. Δηλαδή, από τους 10 βρίσκουν τον έναν, οι άλλοι την κάνουν, πάνε κάπου σε κάποια άλλα μέρη και έτσι δεν γίνεται τίποτα και οι πρόσφυγες μένουν εδώ. Να είσαι καλά, Λόρα μας.